Λοιπόν, εδώ στο κλάδο γίνεται μια εισαγωγή στα νήματα. Εμείς θα πάμε απευθείας στην άσκηση σε ένα, η οποία μας λέει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα. Αρχικά θα ορίσουμε μια συνάρτηση Nothing, η οποία δεν θα κάνει τίποτα, όπως λέει και το όνομα. Απλά θα ορίζει μια μεταβλητή int και θα κάνει μια πράξη χ ίσον χ και ένα. Θα συνηθώ στο πλειάδες, που είναι ένα Linux, όπως έχουμε. Τον κάνω include τις βασικές συναντήσεις. Αν κάνω κάτι γρήγορα και δεν σας το έχω εξηγήσει, πείτε μου, γιατί μπερδεύομαι λίγο τα μαθήματα με τα παράλληλα που είναι ίδιο μάθημα. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε. Μας ζητάει ακόμα, πρέπει την επόμενη άσκηση, επομένως. Θα ορίσουμε, όπως λέει, μια συνάρτηση Nothing και πάνω. Θα ορίσει μια μεταβλητή. Και θα κάνει την πράξη χ ίσον με χ και ένα. Τώρα λοιπόν στη main μας ζητάνε να εκτελέσουμε μία φορά τη συνάρτηση time με τις κατάλληλες παραμέτρους για να αποθηκεύει το αριθμός των δευτερολέπτων στην μεταβλητή start. Επομένως, πρέπει να κάνουμε χρήση της μεταβλητής time, της συνάρτησης time, η οποία εάν πάρει κάποιο παράμετρο, η παράμετρος αυτή θα είναι η μεταβλητή στην οποία θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα λύσης. Οπότε, πρέπει για να χρησιμοποιήσουμε αρχικά αυτή τη συνάρτηση να κάνουμε include στην βιβλιοθήκη time.h. Επειδή όπως λέμε θα χρησιμοποιήσουμε και for τα λοιπά, πρέπει να κάνουμε loop και τις συναρτήσεις. Και επίσης καλό είναι να κάνουμε και την αισθητική. Λοιπόν, έως εδώ λοιπόν κάνουμε μία κλίση της time ως παράμετρο και να ορίσουμε μία μεταβλητή εμείς, η οποία θέλουμε να αποθηκεύεται το αποτέλεσμα η επιστροφή της time. Ο τύπος αυτός είναι time κάτω παύλα tab, είναι δηλαδή τύπου time κάτω παύλα tab. Εδώ είναι αντίστοιχα σαν να λέμε ακέραια int w κτλ. Έχουμε τύπου time κάτω παύλα τα και ορίζουμε τα και κάποια παιδιά όταν μετράμε όταν θέλουμε να μετρήσουμε κάποιον υπολογισμό πόση ώρα κάνει θα πρέπει να ορίσουμε μια μεταβλητή εκκίνησης στην ουσία η οποία θα είναι πριν τον υπολογισμό και μια ακόμη μεταβλητή τερματισμού, η οποία θα είναι μετά τον υπολογισμό.
στην ουσία να κάνουμε μία αφαίρεση του χρόνου που πέρασε μεταξύ αυτών των δύο μεταλλητών για να καταλάβουμε πόσο χρόνος πέρασε κατά τον υπολογισμό. Επομένως, θέλουμε σίγουρα μία μεταλλητή start, μία μεταλλητή N, μία ακόμα η οποία θα έχει διαφορά αυτών των δύο. Οπότε, μπορούμε να καλέσουμε εδώ time, παράμετρο μεταλλητή start, ώστε με το σημάδι αυτό, το σημάδι κόλλησης, η συνάρτηση καταχωρεί στο start το αποτέλεσμά της. Αντίστοιχα μπορούμε να βάλουμε ως παράμετρο null ή να βάλουμε παράμετρο, να έχουμε την επιστροφή να το κάνουμε ίσον, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κλίση αυτά τα δύο νομίζω είναι ίδια, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, στη συνέχεια μας λέει υπάρχει ένας βρόγκος while, ο οποίος δημιουργεί 100 διαργασίες με τη φόρμα. Και 100 εκτελούν την άθμη. Οπότε, πάμε με την while. Πρέπει λοιπόν στην while να χρησιμοποιήσουμε έναν μετρητή. Θα τον ορίσω σαν ακέραια μετρητή, παράδειγμα index. Θα δώσουμε την 10. Όταν index είναι μικρότερο του 100, γίνεται μία επανάληψη. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε 100 εργασίες με τη for. Οπότε, θα κάνουμε κλίση. Όμως, εάν δούμε στη συνέχεια, μας λέει να περιμένουμε με την wait PID, μία ακόμη συνάρτηση δηλαδή, την ολοκλήρωση όλων αυτών των διαδικασιών και των 100. Επομένως, εμείς, επειδή η wait PID πρέπει να ξέρει σε ποια διαδικασία αναφερόμαστε κάθε φορά, πρέπει να έχει το ID της εργασίας. Το ID της εργασίας, όπως γνωρίζουμε από το προηγούμενο εργαστήριο, επιστρέφεται από την for και δεδομένου ότι εμείς χρειαζόμαστε για κάθε διεργασία ένα ID, θέλουμε 100 διαφορετικά ID, τα οποία θα τα αποθηκεύσουμε σε ένα πίνακα. Οπότε μπορούμε να ορίσουμε ένα πίνακα ακεραίων, το βάλουμε ακεραία, και θα το ονομάσω PID, βάλω 100 θέσεις, στις οποίες θα μπει το ID της κάθε εργασία. Η θέση index, αποτέλεσμα, φορά. Συνέχεια, λοιπόν, μπορούμε να αυξήσουμε το index 1. Μπορεί να γίνει είτε έτσι, είτε με index, ίσον με index 1. Λοιπόν, εδώ θέλει η προσοχή, διότι όταν εμείς καλούμε την port, στην ουσία η διεργασία μας διαιρείται σε άλλες δύο διεργασίες. Εάν συνεχίσει το πρόγραμμα, θα γίνεται αυτομάτως δημιουργία και άλλων. Θα γίνεται δηλαδή και άλλα port, τα οποία θα δημιουργούν και άλλα port και αυτό θα οδηγήσει σε ένα ατέρμονα βρόχο,
που δεν θα σταματήσει ποτέ. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε exit όταν βρισκόμαστε να δημιουργηθεί μια θετική διεργασία. Μπορούμε να ελέγξουμε το PID στο συγκεκριμένο index. Να τελειώσουμε την άρτηση. Να κάνουμε exit κάποιο status. Λοιπόν, για κάθε μία από αυτές τις διεργασίες που έχουν δημιουργηθεί, θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα να κάνουμε κάτι κλίση την άθμη. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνουμε κλίση της συνάρτησης wait ID, η οποία παίρνει ό,τι παράμετρο το PID της διεργασίας που θέλουμε να περιμένουμε. Πολλά θα βρίσκεται στο index, είναι τα PID συγγνώμη. Η διεργασία μπορεί να λαμβάνει και μια κατάσταση της status, θα ήταν και αυτή η ακέραια. Τέτοιο παράμετρο. Η τρίτη παράμετρο που μπορούμε να βάλουμε 0 ή null. Αυτό θα πρέπει να γίνεται για κάθε διεργασία που υπάρχει από το 0 στο 100. Να, εδώ το index το 100. Προσοχή, αν χρησιμοποιήσετε μη διαμεταβλητή, είναι πολύ πιθανό να έχει την 100 από το προηγούμενο επανάληψη. Επομένως, όταν βάλετε το μηδενίσετε, σίγουροι. Για να μπορέσει η επανάληψη, κάνουμε τώρα λοιπόν, το τέλος αυτής της επανάληψης, το πρόγραμμα έχει περιμένει να τελειώσουν τα for, όλες τις εργασίες. Η Wait PID περιμένει όλες τις εργασίες να τελειώσουν. Διότι μια εργασία που είναι καλή αυτή ας πούμε, στην άρτηση μπορεί να κάνει παραπάνω χρόνο από ό,τι θα κάνει η parent εργασία. Επομένως, με την κλίση της Wait PID, γίνεται από την parent, περιμένει όλες τις εργασίες να τερματίσουν. Μόλις γίνει αυτό, θα συνεχίζει. Μπορούμε να βάλουμε το δεύτερο μετρητή για το χρόνο. Ποιο θα είναι ο N. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τώρα την αφαίρεση. Από τον αρχικό. Υπόψη, παιδιά, εδώ αντί να χρησιμοποιήσετε αντί να κάνετε την αφαίρεση μόνοι σας, υπάρχει και μία συνάρτηση η συνάρτηση time, που κάνει το ίδιο και επιστρέφει μία μεταβλητή του double. Οπότε αντίστοιχα μπορείτε να κάνετε end start. Το παράμετρο σε τελική τιμή
τη δεύτερη παράμετρο η αρχική, κάνει την αφαίρεση και την αποκέβει σε μία ανοιχτή που φτάνει έτσι. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι η WebPID χρειάζεται ακόμη ένα include από άλλο πάνω. Θα αλλάξουν το SIS Wait. Μας θέλει να κάνουμε και μία τελική πράξη, end new start, αυτό εντάξει, δηλαδή αυτός ο χρόνος που πέρασε διαρρύπτει δια 100 όσες είναι και οι διαδικασίες για να δούμε μέσα χρόνο. Κάνουμε ένα πριν το διάματε. Ο χρόνος και τα άλλα μπορείτε να τα δείτε και εσείς. Με PID, undeclared και το αφού. Να βάλω ένα κόμμα. Η WebPID θέλει και τη δεύτερη παράμετρο της ουσία περνάει το status που έχει το κάθε διεργασία με τα βιντεί που θα βάλετε. Πρέπει να βάλετε και τον τελευταίο εκπόρσης. Σας βγάζει αυτό το σφάλμα που είπαμε πριν. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο λάθος. Μας τυπώνει την printf. Κάτι να κάνει κάτι.
Λοιπόν, εδώ μας βγάζει έναν χρόνο. Αυτός ο χρόνος βέβαια είναι 0. Θα δείτε ότι η συνάρτηση time επιστρέφει δευτερόλεπτα. Νομίζω αυτό το δείχνει. Αυτό λέει ότι time. Όπως η time επιστρέφει δευτερόλεπτα. Επομένως, όταν κάτι ολοκληρώνεται κάτω από ένα δευτερόλεπτο, θα δείτε ότι βγάζει την τιμή μηδενική και είναι λογικό διότι δεν προλαβαίνει να περάσει το τρόπο και δεν μπορεί να κάνει την τιμή που επιστρέφει ένα κέρα, δεν μπορεί να επιστρέψει κάποια τιμή μικρότερη από το ένα. Για το NPS θα αναφερθώ στο τέλος, το τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, βέβαια, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα υπάρχει η time. Η time είναι ένα χρόνο που υπάρχει στα τελικά συστήματα συγκεκριμένα σε Linux ή Unix, η οποία εκτελείται πριν από κάποια εντολή ή ένα πρόγραμμα. Θα εκτελέσω για παράδειγμα sleep 1. Όταν επιστρέφει χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ή η εντολή. Όπως θα δείτε, μερικές φορές δεν είναι ακριβίας, δηλαδή εγώ το έβαλα τώρα να καθυστερήσει ένα δευτερόλεπτο και μας επέστρεψε ότι έκανε ένα 208. Σε αυτό μπορεί να οφείλεται και σε άλλους λόγους. Αν το ξανατρέψουμε βέβαια, δείτε ότι μας βγάζει κοντά στο αποτέλεσμα. Να πάρετε μια ιδέα πόσο ώρα κάνει το πρόγραμμά σας, εκτελείτε κάποιες φορές, παίρνετε μια μέση τιμή του αποτελέσματος. Η τιμή μετά σας ενδιαφέρει είναι η Real, δηλαδή η Real εδώ επιστρέφει το χρόνο που έκανε από την εκκίνηση του προγράμματος μέχρι το τέλος του προγράμματος, ενώ οι user και οι sys αναφέρονται το χρόνο κυρίως του επεξεργαστή. Δηλαδή, η user αναφέρεται στον χρόνο που έκανε ο επεξεργαστής για να κάνει τους υπολογισμούς, παραδείγματος χάρη, που υπάρχουν στο πρόγραμμά μας. Ενώ εσείς αναφέρετε στον χρόνο που έκανε ο επεξεργαστής για κλήσεις μέσα στο πρόγραμμα, στο kernel. Επομένως, όταν κοιτάτε τα στατιστικά που γίνει time, θα αναφέρεστε πάντα στο πρώτο που λέει το real. Πολλές φορές μπορεί να δείτε το user να είναι παραπάνω από τη real. Αυτό οφείλεται στο ότι μερικά συστήματα έχουν πολυπύρνους επεξεργαστές και κάποιες φορές μπορεί να είναι διπλάσιο, τριπλάσιο ή να είναι πολύ μεγαλύτερη τιμή της user από τη real. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ μας λέει για τη συνάρτηση Fairfor. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο αυτό είναι το set 2. Λοιπόν, εδώ μας ρωτάει γιατί δεν είναι το πρόγραμμα, θα το κάνουμε. Αν το κάνετε αντιγραφή και εσείς θα δείτε ότι αυτοί οι χαρακτήρες δεν είναι τα διπλά εισαγωγικά στην δεύτερη λίπ, επομένως βρίστε τα και βάλτε το κάθετα.
βλέπουμε ότι δημιουργείται κάποιο σφάλμα και αναφέρεται κυρίως στην συνάρτηση 6 ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση εδώ χρησιμοποιούμε την συνάρτηση V4. Η V4 έχει μια διαφορετική λειτουργία από τη Ford από άποψη ότι χρησιμοποιεί τους ίδιους πόρους, την ίδια κοινόχρηστη μνήμη που χρησιμοποιεί και η κύρια διεργασία. Επομένως, όταν η συνάρτηση αυτή ολοκληρώνει την εκτέλεσή της, γίνεται πιθανώς κάποια exit από μια κατρική διεργασία, η οποία αλλοιώνει το αποτέλεσμα, τη μνήμη δηλαδή, της γονικής διεργασίας. Επομένως, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει η κλίση της exit χωρίς να γίνεται κάποια αλλοίωση μνήμης από την θυγατρική διεργασία. Για να δούμε λοιπόν, για να εντοπίσουμε την θυγατρική διεργασία, λέμε ότι είναι N. Οπότε, ελέγχοντας εάν το πει ίσον του 0, μπορούμε να κάνουμε κλίση μιας άλλη συνάρτηση για 6, η οποία είναι ίδια, απλά μπροστά εκεί κάτω παύλα. Κοιτάξτε δηλαδή κάπως έτσι. Παράδειγμα, βάζουμε ένα. 6 λοιπόν είναι μια συνάρτηση η οποία στην πραγματικότητα καλείται από την κύρια 6, απλά η λειτουργία της είναι περιορισμένη. Με αυτή τη διόρθωση, όταν ξανατρέχουμε το πρόγραμμα, βλέπουμε ότι δεν έχουμε κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση. Λοιπόν, προχωράμε και λίγο στα threads. Τα νήματα λοιπόν είναι κάτι αντίστοιχο με τις διεργασίες, απλά συμβαίνουν μέσα σε μία διεργασία μόνο. Θα θυμάστε ότι για να κάνουμε χρήση thread θα πρέπει να κάνουμε include την pthread.h. Πέρα από τα λοιπόν, θα δημιουργήσουμε λοιπόν ένα νήμα όπως λέγεται και στο φυλάκιο. Θα πρέπει να ορίσουμε μια συνάρτηση void με αστεράκι. Πρέπει να είναι μια συνάρτηση πόντε δηλαδή. Για παράδειγμα, print hello, η οποία θα παίρνει τα μέτρους εξίσου void, όχι με αστεράκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ορίζουμε εμείς κάποια παράμετρο. Μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, μια παράμετρο αντιμένει αργότερα. Να θυμάστε ότι οι συναρτήσεις που προορίζονται να γίνουν threads δεν παίρνουν παραπάνω από μια παράμετρο. Επομένως, να έχετε μία και μόνο παράμετρο ή γυρίζετε με τη συνάρτηση που θα είναι pointer void. Λοιπόν, αυτή είναι η συνάρτηση, την οποία ό,τι βρίσκεται μέσα στη συνάρτηση προορίζεται να γίνει thread. Στην main, δεν είναι κανονικά όπως θέλουμε. Πρέπει να κάνουμε χρήση της συνάρτησης pthread create. Η pthread create δηλαδή είναι μια συνάρτηση η οποία μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα thread. Παίρνει 4 παραμέτρους. Λοιπόν, πρώτη παράμετρος είναι μια μεταβλητή την οποία θα αποθηκεύεται το thread ID που έχει το νήμα που πρόκειται να δημιουργηθεί. Η παράμετρος αυτή μπαίνει πάντα με το
εκτελεστεί εκχώρηση, διότι επιτρέπει τη συνάρτηση να εκχωρήσει στη μεταβλητή. Εμείς εδώ που πρέπει να ορίσουμε λοιπόν μια μεταβλητή του thread, η οποία είναι παράδειγμα thread, να την περάσουμε το πρώτο παράμετρο in grade. Ως δεύτερη παράμετρο, μπορούμε μέχρι στιγμής να βάζουμε null, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Και τέταρτη παράμετρος είναι η συνάρτηση, η οποία προορίζεται να γίνει thread. Και τέταρτη είναι οι παράμετροι οι οποίοι θα περαστούν την συνάρτηση. Είναι μία παράμετρος, νομίζω ξανά. Μπορούμε να μην βάλουμε και καθόλου παράμετρο, γράφοντας απλά null στην τελευταία. Η τρίτη θέση είναι το όνομα της συνάρτησης που μπορείς να γίνει thread. Το γράφουμε αυτούσιο όπως είναι η συνάρτηση, για παράδειγμα print hello. Στην συνάρτηση, η οποία προορίζεται να γίνει thread, μπορούμε να τερματίσουμε με την pthread, η οποία μπορεί να καλεστεί και στην main μας. Στο C3, λοιπόν, λέει να κατασκευάσουμε ένα αρχείο, το οποίο θα έχουμε μια συνάρτηση Hello World, ως print hello. Λοιπόν, το μήνυμα Hello World from thread. Λοιπόν, λέω το spoiler, το είπαμε αυτό. Θα κάνουμε λοιπόν δημιουργία αυτής της συνάρτησης, θα την κάνουμε thread. Βλέπω ότι χρειάζεται παραπάνω threads, όχι ένα. Θα ρωτάει δηλαδή ο χρήστης, θα ρωτάει το χρήστη για το πόσα threads θα δημιουργηθούν και το πρόγραμμα θα κάνει θα συμβάζει τα threads τα οποία έγιναν εκεί. Επομένως, μια ερώτηση προς τον χρήστη. Και θα κάνουμε μια scan app. Θα έχετε σαν δεκαλικό. Και θα τον αφιέρω σε μια μεταβλητή. Εδώ, επειδή έχουμε ένα μεταβλητό αριθμό threads, θα πρέπει να κάνουμε έναν πίνακα. Προσορίσουμε πιο πάνω από μεταβλητή. Ο οποίο θα κέρδει τα ID που επιστρέφει η pthread day. Θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή number. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε από εδώ. Κάνουμε λοιπόν μία for. Και ξεκινάει από το 0, πατάει το number. Κάνει κλείση λοιπόν της συνάρτησης pthread.da. Την πρώτη παράμετρο θα κάνουμε την αλλαγή με τον πίνακα που κάναμε. Thread.id.
εσύ. Τέλος, κάνουμε λοιπόν. Μας λέει να κοιτώνουμε και το μήνυμα κατά αυτήν την ηλικία. Επομένως, τόσο και ένα μήνυμα. Λοιπόν. Να κάνουμε λοιπόν μεταγλώτηση ένα πρόγραμμα που έχει threads, που χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη pthread. Αν κάνουμε απλή μεταγλώτηση, θα δούμε ότι μας δημιουργεί κάποια errors. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιήσουμε μία έκκληση στο compiler, στο GCC, η οποία είναι η pthread. Να βάλουμε λοιπόν αυτό το switch, μπορούμε να το τοποθετήσουμε είτε μετά είτε πριν το πηγαίο κώδικα και το εκτελέσιμο. Για παράδειγμα, θα το βάλω στο τέλος, pthread. Τώρα έχω κάποια άλλα σφάλματα. Μην και λόγω δεν έχουν αλλάξει. Κάπου έχουν ξεχάσει το μοιάσμα αυτό. Αν δείτε ότι σας βγάζει κάποιο πρόβλημα με την παράμετρο, αν κάνετε την άσκηση όπως τη λέει το κουμπίο, βάλτε κάποια παράμετρο χωρίς να τη χρησιμοποιείτε προσωρινά για να φύγει το error. Το μας ζητάει τον αριθμό των threads, θα βάλω 10. Βλέπουμε ότι εκτυπώνονται 10 φορές, δεν χρειάζεται να βάλω το χαρακτήρα new line. Αυτά από το κλάδιο. Πάμε να δούμε τώρα λίγο το NPS. Το NPS αναφέρεται στη δημιουργία ενός προγράμματος με threads, το οποίο θα έχει δύο threads. Το ένα θα εκτυπώνει Hello World και το ονοματεπώνυμο. Το δεύτερο τον αριθμό μητρώου. Επομένως, με τον ίδιο τρόπο, όπως έδειξα σε αυτή την άσκηση, κάνουμε δύο συναρτήσεις. Κάθε πρέπει να κάνουμε τα includes. Έχει ξεχάσει το thread για age. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να έχουμε δύο threads, επομένως έχουμε και δύο συναρτήσεις. Τα threads αυτά θα έχουν μια διαφορετική υλοποίηση. Πάμε Inter Void, παράδειγμα thread 1, ως παράμετρο Void. Λοιπόν, αντίστοιχα για το thread 2, θα βάζω κάτι μέσα ακόμη. Πάμε λίγο στην A. Λοιπόν, αφού έχουμε δύο μόνο threads, μπορούμε να ορίσουμε δύο μεταβλητές. Μην κάνουμε δηλαδή πίνα κάθε φορά. Thread type. Και thread 1 και thread 2.
Λοιπόν, κάνουμε κλίση της P-Z-Gate. Ως πρώτο παράμετρο εκχωρούμε στο thread 1 της thread 3, πρέπει. Ως δεύτερο παράμετρο είπαμε none. Τρίτη παράμετρο στο όνομα snaps προορίζεται να γίνει thread 1. Τέταρτη παράμετρο θα πρέπει να βάλουμε null για να θέλουμε να περάσουμε κάτι. Ενδέχεται όμως να σας ζητηθεί να περάσετε το ID, δηλαδή το ID που έχει το κάθε thread. Μπορείτε να το κάνετε με τον εξής τρόπο. Για να περάσετε μία παράμετρο σε ένα thread, θα το δείτε και στο επόμενη άσκηση, στο set 4, που υπάρχει στο ελεύθερο κοιλάδιο, θα πρέπει ο εύκολος τρόπος είναι να κάνετε έναν πίνακα, για παράδειγμα να κάνουμε τον πίνακα ID ή thread ID, το mass ID. Έχουμε δύο threads, μας αφήνουν δύο θέσεις, 0 και 1, θα το βάλω για παράδειγμα 1. Οπότε, αυτό εάν έχετε παραπάνω από 2 μπορείτε να το κάνετε με μία for, εγώ θα το κάνω για λόγους απλότητας και κίνητα. Στη θέση 0 θα βάλω ότι είναι το thread με αριθμό 1. Στη θέση 1 βάλω ότι είναι το thread με αριθμό 2. Οπότε για να τα αλλάξετε αυτά ή μπορείτε να ξεκινήσετε από το 1, απλά η θέση 0 θα πάει χαμένη. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε έναν πίνακα 0 και 1 που έχει τιμές 1-2, μπορούμε στην τελευταία παράμετρο που εδώ είναι null. Επαναλαμβάνω, εάν δεν ζητηθεί να περάσει κάποιο παράμετρο στο thread, μπορείτε απλά να τυπώσετε το πάνω thread. Λοιπόν. Και έτσι, δεύτερο thread, κλείνω εγώ και M. Λοιπόν, και τα δύο thread μπορούμε να τα σχηματίσουμε με το thread exit. Όπως θα δείτε, εάν εκτελέσω αυτό το πρόγραμμα, ξεχάσουμε το P thread σαν παράμετρο στο shift. Έχω ξεχάσει να βάλω ένα ακόμα, συγγνώμη. Λοιπόν, θέλει 4 παραμέτρους. Τελευταία είναι ένα.
σαν λίγο το αντίστοιχο για το thread 2. Να επαλυτεύσω λίγο κάτι. Παιδιά, να θυμάστε, αν δεν γίνει κάποια επιστροφή, δεν σας επιστρέφεται, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε την thread exit στο τέλος της main, διότι αυτή η συνάρτηση περιμένει να ολοκληρωθούν τα threads που βρίσκονται, που έχουν δημιουργηθεί ήδη. Δηλαδή, η main θα τερματίσει μόνο εάν τελειώσουν τα threads που υπάρχουν πιο πάνω. Εάν δεν βάλω αυτή τη συνάρτηση, είδατε ότι δεν βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Θα το επαληθέψω ξανά. Δεν προλαβαίνει τα threads να τυπώσουν το θυμό, τερματίζει το πρόγραμμα και δεν έχουμε κάποια έξοδο. Ωστόσο, αν βάλουμε την thread 6, είναι ότι θα περιμένει main να τυπωθούν το ονοματικό μου και το 1, τα μηνύματα από τα threads. Λοιπόν, αυτό θα το κάνετε εάν θα ζητηθεί απλή εκτύπωση του AM και του ονοματικού μου από τα threads. Να τονίσω ότι εάν δεν θέλετε δεν ζητηθεί να περαστεί η παράμετρος με το ID του thread, μπορείτε να αγνοήσετε αυτόν τον πίνακα με τα 1 και 2. Σε διαφορετική περίπτωση, αν θα ζητηθεί να περάσετε ως παράμετρο τον αριθμό του κάθε thread, θα πρέπει να δημιουργήσετε αυτόν τον πίνακα, θα τον στείλετε στα κάθε thread σαν τελευταία παράμετρο. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να μετατρέψετε στην ουσία το μεταβλητή του άλλη pointer και να περάσετε τη διεύθυνση μήνυμας που έχει είναι τάση θέση που μας ενδιαφέρει. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή, θέλουμε το ID 0, είναι το ID 1. Στη δεύτερη περίπτωση, πούμε κάνοντας αυτό, λοιπόν, περνάμε τον πίνακα με τα ID, δηλαδή στην πρώτη κλίση που δημιουργείται το thread, περνάμε το τέταρτο παράμετρο, το 1. Δεύτερη, περνάμε το 2. Επομένως, εδώ μας βλέπετε αυτή την argument, η τιμή. Και όμως, επειδή έχουμε ορίσει σαν void με pointer, θα πρέπει να το μετατρέψουμε ξανά σε ακέρα. Το κάνουμε λοιπόν αυτό, πρέπει να κάνουμε πάλι cast. Ακούσουμε το pointer και θα κάνουμε cast την τιμή void pointer σε ακέρα pointer. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να βάλουμε, για παράδειγμα, και thread ID. Φυσικά και για την δεύτερη περίπτωση. Το
Λοιπόν, εδώ να θυμάστε ότι επειδή μετατρέψαμε τη μεταβλητή σε void, σε pointer, θα πρέπει να την τυπώσετε και ως pointer, ό,τι δηλαδή σαν αντί αυτή. Έχω ξεχάσει τα ερωτηματικά που σου πει σε αυτά. Θέλει ακόμα ένα ερωτηματικό να παρένθεση εδώ, άλλη μια εδώ. Καλό είναι να βάζετε και ένα κενό για να ξέρετε ότι ισχύει κάθε παρένθεση. Επομένως, θα την εκτέλεση. Βγάζει και το ID τώρα. Το thread ID από το ονοματεπώνυμο είναι το 1 και από το N είναι το 2. Λοιπόν, η εργαστή δεν πρέπει να είναι δύο θέσεων. Όταν ορίζουμε ένα πίνακα σαν ας πούμε, αυτό περιλαμβάνει και το 0. Επομένως, μπορείς να το ορίσεις και ως 2, αν σε μπερδεύει αυτό, και να βάλεις θέση αντίστοιχα 1 και 2 ναι. Απλά θέση 0 που υπάρχει πάει χαμένη. Εγώ το βάζω σε 1 για να έχουμε πάλι δύο θέσεις, τη 0 και 1 και αντίστοιχα να βάλουμε το 0. Λοιπόν, ναι, το thread ID μπορεί να συζητηθεί να το κάνετε έξτρα. Αλλά νομίζω ότι το κύριο NPS θα αφορά την εκτύπωση με printf. Δηλαδή το κομμάτι που δεν περιλαμβάνει και την μεταφορά παραμέτρων από τη main στα threads. Θέλετε για κάποια πορεία πάνω στο NPS. Αν δεν θέλετε λοιπόν να περάσετε κάποια παράμετρο, αν δεν σας ζητηθεί το thread ID, μπορείτε απλά να βάλετε null ως τελευταία παράμετρο. Εάν θέλετε να περάσετε το thread ID, θα πρέπει να κάνετε τον πίνακα, είναι πιο εύκολος τρόπος, και να τον περάσετε με τύπο pointer void. Το τέταρτο παράμετρο στη συνάντηση pthread create. Και θα πρέπει σε κάθε thread να κάνετε τη μετατροπή ξανά από pointer void σε ακέραιο void, σε ακέραιο pointer ή ακέραιο σχέδιο. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, με ρωτάτε και στο mail και τα λέμε την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Καλό βράδυ.